Ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη Γιάννη Οικονόμου μίλησε για τη μαφιόζικη δολοφονία που έλαβε χώρα το απόγευμα τη Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου, στην Αρτέμιδα. Όπω ο ίδιο είπε σε συνέντευξή του, μέχρι να έχουμε το σύνολο των στοιχείων και τι πληροφορίε που θα επιτρέψουν να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα, οφείλουμε να είμαστε αρκετά συγκρατημένοι. Φαίνεται ότι πρόκειται για άτομα τουρκική υπηκότητα. Κάποιοι από αυτού είχαν μαζί του ευρωπαϊκέ ταυτότητε. Ακόμα ο ίδιο σημείωσε. Μένει να δούμε αν οι ταυτότητε αυτέ ήταν πραγματικέ Πλαστέ. Μένει να διασταυρώσουμε μια σειρά από στοιχεία σε ό,τι αφορά και την πινακίδα του οχήματο. Υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση τη ελληνική αστυνομία. Υπάρχουν χρήσιμα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί. Ο υπουργό ανέφερε ότι υπάρχουν πληροφορίε ότι η υπόθεση αφορά ναρκωτικά, αλλά θέλησε να είναι προσεκτικό. Πρέπει να μένουμε στα στοιχεία. Μέχρι τώρα έχουμε του ανθρώπου αυτού. Έχουμε κάλικε. Έχουμε κάποιε κρίσιμε πληροφορίε που ψάχνουν οι υπηρεσίε τη ελληνική αστυνομία. Ταυτόχρονα, ωστόσο, ο υπουργό συντήρησε το σενάριο. Για σχέση με το εμπόριο ναρκωτικών και για ραντεβού ξένων στην Αθήνα, αφού, όπω είπε, υπάρχουν αρκετέ ενδείξει προ την κατεύθυνση αυτή. Υπήρχαν στο παρελθόν κάποια περιστατικά αντίστοιχα που προσωμιάζουν με αυτό και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλε χώρε του εξωτερικού.